κεντρικό σύνθημα του Τρίτου Φεστιβάλ Κρήτης είναι ότι η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς και πολιτισμούς. Έτσι, από την Παρασκευή 16 Ιουνίου μέχρι και 16 Σεπτεμβρίου του 2023, σε ολόκληρη την Κρήτη θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις από κορυφαίους καλλιτέχνες και από το χώρο της μουσικής και από το χώρο του θεάτρου. Για άλλη μία χρονιά, στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η περιφέρεια Κρήτης με ρύμνησε ώστε όλες οι εκδηλώσεις μας να έχουν ελεύθερη είσοδο για τους πολίτες, τους οποίους και προσκαλούμε να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. Να μας δώσετε μια γεύση των εκδηλώσεων. Ακριβώς. Ξεκινάμε, όπως είπαμε, στις 16 Ιουνίου, δηλαδή από την Παρασκευή, με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε σύμπραξη με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, σε ένα αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας, μια και το 2023 θεωρείται χρονιά Μαρία Κάλλας, αφού γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από τη γέννησή της. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα είναι στο λιμάνι, του Ηρακλείου, για 16 Ιουνίου, 17 Ιουνίου στη Φορτέτσα, στην πόλη του Ρεθύμνου και 18 Ιουνίου στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Στις εκδηλώσεις, μεταξύ μάλλον των εκδηλώσεων, συμπεριλαμβάνεται συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στην Αρχαία Ελεύθερνα, του Γιώργου του Χατζινάσιου στα Μάλια και ακολουθούν και άλλες πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της περιφέρειας Κρήτης. Να ευχαριστήσω όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Κρήτης, την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τις εφορίες των αρχαιοτήτων, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και τους Δήμους, τον Δήμο Ηρακλείου και όλους τους Δήμους της περιφέρειας Κρήτης που συμμετέχουν και συνεργάζονται μαζί μας προκειμένου να έχουμε να πραγματοποιήσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε κάτι ιδιαίτερο φέτος? Είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, είναι κάτι άλλο που δεν ξέρουμε εμείς? Είναι οι περισσότερες εκδηλώσεις, οι περισσότερες ποιοτικές εκδηλώσεις, περισσότεροι αρχαιολογικοί χώροι και εντάσσουμε σε αυτούς τους χώρους και το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι εξαιρετική τιμή και χαρά για τους μουσικούς της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου να συμπράττουν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο πλαίσιο του Τρίτου Φεστιβάλ Κρήτης, της περιφέρειας Κρήτης. Οι νέοι μας μουσικοί, οι ταλαντούχοι μας μουσικοί δεν προέρχονται μόνο από το Δήμο Ηρακλείου αλλά από όλη την Κρήτη και είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι με αυτή τη μοναδική εμπειρία και είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο κοινό της Κρήτης το ταλέντο και τη γνώση τους. Πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι έχουν φοιτήσει στο Δημοτικό Οδείο Ηρακλείου, αλλά και από άλλα οδεία της Κρήτης. Στελεχώνουν λοιπόν την ορχήστρα μας και πραγματικά υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, του καλλιτεχνικού διευθυντή της Συμφωνικής Ορχήστρας, θα προσφέρουν στιγμές υψηλής αισθητικής, στιγμές τέχνης, πολιτισμού, σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Thank you.